Έχουμε πολλές ελλείψεις σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος είναι καλός, έτσι. Τι λέει ο λόγος του, όπου δύο ή τρεις στο όνομά του είναι και εκείνος παρά. Ένα από τα στοιχεία του Θεού είναι ο Θεός της πιστότητας, της αλήθειας και της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα φύγουμε λιγάκι από την Αποκάλυψη, γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει ένα νέο άλλο σπόρο πίστεως και θα κινηθούμε λιγάκι διαφορετικά και μετά θα επιστρέψουμε λιγάκι, έτσι. Και πιστεύουμε ότι είναι η ώρα του θερισμού τώρα, ότι είναι η ώρα να λύσουμε, καθώς ο καλός Θεός μας δίνει σπόρο αλήθειας να εργαστεί μες στην καρδιά μας και το πνεύμα μας. Γιατί όλη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με επαγγελίες και υποσχέσεις του Θεού. Και καθώς εμείς περπατάμε πραγματικά και ακολουθούμε τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, εκείνος θα μαρτυρήσει και θα λύσει μέσα μας κάθε τι που υπόσχεται για να βρούμε χάρη και ευλογία στη ζωή μας. Και είναι η ώρα του θερισμού. Και ο Θεός θα μας δώσει γνώση να λύσουμε και να θερίσουμε αυτό που πιστεύουμε, σε αυτό που έχουμε επενδύσει για να πάρουμε από τον Θεό στη ζωή μας, έτσι. Και σας λέω, θα έχουμε έναν άλλο ιδιαίτερο σπόρο πίστεως. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη είναι επαγγελία του Θεού. Οι Άγιοι των τελευταίων εποχών ενήγησαν τον διάβολο με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας. Που σημαίνει ο Θεός υπόσχεται για τους τελευταίους χρόνους ένα σπόρο πίστεως στην καρδιά μας και στο πνεύμα και καθώς η Εκκλησία λύνει θα λύσει και ο Θεός. Γι' αυτό δεν είναι μια μάταια επανάληψη αλλά είναι κάτι που γεννιέται από τον Θεό. Και ό,τι γεννιέται από τον Θεό είναι αμετάκλητο. Αυτό είναι μια αρχή που δεν αλλάζει. Ό,τι έχει γεννηθεί από τον Θεό μέσα μας είναι αμετάκλητο. Δεν μπορεί να το αλλάξει καμία δύναμη. Γι' αυτό όλο το έργο του Θεού είναι με τον Χριστό να γεννήσει μέσα μας. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο και γεννιέται από τον Θεό μέσα του, είναι αμετάκλητο. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας διάβολος, κανένα πρόβλημα, καμιά κατάσταση, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αμετάκλητος όταν γεννηθεί στο πνεύμα και στην πίστη μας, μένει στον αιώνα. Γι' αυτό κάθε επαγγελία, κάθε σχέδιο του Θεού, αφού γεννήθηκε από τον Θεό, θα κυριαρχήσει στους χρόνους, στις εποχές, γιατί ο Λόγος του είναι αμετάκλητος. Και όταν γεννηθεί μέσα μας, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Όλη η οικουμένη να έρθει ενάντια δεν μπορεί να αλλάξει ο αμετάκλητος Λόγος του Θεού. Όταν γεννηθεί μέσα μας, γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε το Άγιο Πνεύμα, δηλώνοντας υπακοή στην οδηγία και στη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η υπακοή θα μας φέρει πραγματικά σε μεγαλύτερα επίπεδα χάρης, έτσι. 1281 σελίδα. Θα πάμε στο Μαλαχία, τέταρτο κεφάλαιο Μαλαχίας. Ο Μαλαχίας εδώ πέρα μιλάει για τους τελευταίους χρόνους. Γιατί ο λόγος του είναι πάντα διαχρονικός, δεν αλλάζει. Όλοι οι προφήτες προανήγγυλαν, μαρτύρησαν αυτό που θα ερχόταν. Και αυτό που ερχόταν είναι η Νέα Διαθήκη με τον Χριστό και μέσα στη Νέα Διαθήκη υπάρχει και η αρχή και το τέλος της Νέας Διαθήκης. Και πιστεύω εδώ πέρα ο Μαλαχίας μιλάει για το τέλος. Για να το δούμε και στην αρχή αλλά και για το τέλος. Επειδή προσέξτε, έρχεται η μέρα η οποία θα γίνει σαν κλίβανος. Και εδώ τι σημαίνει σαν κλίβανος. Μιλάει για τα δύσκολα γεγονότα των τελευταίων εποχών, η μεγάλη θλίψη. Και όλοι οι περήφανοι και όλοι αυτοί που πράττουν την ασέβεια θα είναι σαν το άχυρο. Πώς είναι το άχυρο, φυσάει ο άνεμος και το ξεριζώνει. Σκεφτείτε, οι άνθρωποι επενδύουν σε αυτόν τον κόσμο πράγματα τεράστια και έρχεται η ώρα σαν το άχυρο παρασύρονται, δεν θα μείνει τίποτα. Αν ο άνθρωπος δεν έχει επενδύσει πνευματικά στο Λόγο του Θεού. Σκεφτείτε, επενδύσεις τεράστιες που έχουν κάνει άνθρωποι κυβερνήσεις, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Γιατί η σωστή επένδυση είναι να επενδύσεις στο Λόγο και στην αλήθεια του Θεού. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, θα είναι σαν το άχυρο και η μέρα που έρχεται, λέει, θα τους κατακάψει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα τους αφήσει, και δεν θα τους αφήσει ρίζα και κλαδί. Σε εσάς όμως που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπείες της φτερούγης του και θα βγείτε και θα σκυρτήσετε σαν τα μοσχάρια της Φάτνης
και θα καταπατήσετε, αυτό είναι επαγγελία, θα καταπατήσετε τους ασεβείς και αυτοί θα είναι σε στάχτη κάτω από το πέλμα των ποδιών σας και κατά την ημέρα που εγώ θα το κάνω αυτό, λέει και ο Κύριος των δυνάμεων. Να θυμάστε τον νόμο του δούλου μου του Μωυσή που είχα προστάξει σε αυτόν στο χωρίο για ολόκληρη τον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις. Προσέξτε, εγώ θα στείλω τον Ηλία τον προφήτη πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες πριν όταν έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τι λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού? Σε εσάς λέει που σέβεστε το όνομά μου, ο Θεός τι κάνει? Θα φανερώσει τον εαυτό του με θεραπεία στη ζωή των παιδιών του. Και θα στερεώσει την πνευματική ζωή, ώστε θα την κάνει δυνατή στους τελευταίους χρόνους. Που σημαίνει οι δίκαιοι θα είναι δυνατοί. Και οι ασεβείς θα είναι κάτω από το πέλμα των ποδιών των δικαίων. Δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που έκτισε ο άνθρωπος στην αμαρτία θα κλονιστεί και αυτό που έχει κτίσει ο άνθρωπος στο Θεό, στον Θεό, θα γίνει πιο δυνατό. Πάντα αυτό γινόταν. Απ' τη μία υπήρχε ευλογία, απ' την μία πλάνη. Στους τελευταίους χρόνους έρχεται μεγάλη πλάνη που θα καταστρέψει τον κόσμο της αμαρτίας και της ασέβειας, αλλά στους δίκαιους έρχεται μεγάλη δύναμη και χάρη από τον Θεό, ώστε αυτό που κτίζουμε θα είναι δυνατό. Γι' αυτό λέμε ότι γεννήθηκε από τον Θεό δεν νικέται. Και εδώ πέρα ο Θεός τι γίνεται? Υπόσχεται υπερφυσική ανάπαυση. Απ' την άλλη στον κόσμο θα υπάρχει μεγάλη ταραχή και σύγχυση, αλλά στους ανθρώπους στον Θεό θα υπάρχει δώρο ανάπαυσης από τον Θεό. Και νομίζω όλοι το γευόμαστε λίγο-λίγο. Υπάρχουν στιγμές που έχεις φοβερά προβλήματα γύρω σου και σε κάνει ο Θεός και αναπαύεσαι και δεν μπορείς να το καταλάβεις με τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεχτείς εύκολα. Σε κάνει ο Θεός και σου λέει ησύχασε. Σου επιβάλλει την ησυχία. Και λες Θεέ μου δεν μπορώ, θέλω. Και είναι μια υπερφυσική ανάπαυση που στην κάνει ο Θεός και έρχεται πάνω σου. Και νομίζω όλοι έχουμε γευτεί δείγματα αυτής της ανάπαυσης. Θα υψώνονται δεξιά και αριστερά στο στήσιμα του κόσμου πράγματα που δεν είναι ευχάριστα, αλλά ο δίκαιος θα μπορεί να αναπαυθεί σε όλες τις καταστάσεις. Γιατί όταν αναπαυόμαστε μπορούμε να ησυχάσουμε στον ίδιο τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η πηγή της θεραπείας της ζωής. Και υπόσχεται πραγματικά τι σημαίνει θεραπεία. Τι είναι θεραπεία? Είναι απολύτρωση. Είναι αποκατάσταση. Και όταν λέμε για θεραπεία δεν μιλάει εδώ πέρα για θεραπεία μόνο στο σώμα. Μιλάει για θεραπεία στο πνεύμα, θεραπεία στο σώμα, θεραπεία στην ψυχή, θεραπεία οικονομική, απολύτρωση, υγεία. Γιατί ο Θεός με τον Χριστό τι κάνει? Μόνο θεραπεύει, μόνο σώσει. Και μέσα στον Χριστό υπάρχει η απόλυτη ελευθερία και η απόλυτη ευλογία του Θεού να μπορούμε να αναπαυτούμε στο λόγο της πίστεως του Θεού. Γιατί αυτός που γέννησε πίστη στη ζωή μας είναι ο Θεός. Η Νέα Διαθήκη είναι η Διαθήκη της Αγωής και της Πίστεως. Στην Παλιά Διαθήκη ήταν η Διαθήκη του Νόμου και της βλέπαν οι άνθρωποι. Έπρεπε να βλέπουν με τα μάτια τους, της φυσικής όρασης. Στη Νέα Διαθήκη βλέπεις πνευματικά και ακούς από τον Θεό. Γιατί είναι η Διαθήκη που ο Θεός κατοικεί μέσα μας τώρα. Και εμείς πρέπει να ησυχάσουμε τις Αυτόν που είναι μέσα μας. Γιατί Αυτός που είναι μέσα μας θα δηλώσει τον εαυτό Του. Θα πει λαέμαι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύονεσαι. Είναι μέσα μας τώρα. Και θέλει να δηλώσει τον εαυτό Του, ώστε κάθε άκαρπο κομμάτι να μπει στη θεραπεία και στην ευλογία το Θεό, γιατί ο λόγος του δεν αλλάζει. Δύο πράγματα γινόντουσαν πάντα στον κόσμο. Υπήρχε η αμαρτία που έφερνε προβλήματα και υπήρχε η δικαιοσύνη και η πίστη που έφερνε ευλογία και χάρη. Δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό λέω ότι στους τελευταίους χρόνους οι ασεβείς θα θερήσουν από τη σπορά της ασέβειας και ό,τι κτίσανε θα χαθεί σαν το άχυρο, αλλά εσείς λέει που σέβεστε το όνομά μου, εγώ ο Κύριος των δυνάμεων θα δηλώσω τον εαυτό μου μέσα από τον Χριστό με θεραπεία, με χάρη, με εξουσία, ώστε θα κτίσω τη ζωή σας τόσο δυνατά που δεν θα νικείτε με τίποτα. Δεν μπορεί να νικηθεί με τίποτα, γιατί είναι πνευματική ζωή στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό είπε ο Βαλάμ στο Βαλάκ.
πώς να καταραστώ αυτόν που δεν καταργέται, το λαό του Θεού τον Ισραήλ. Γιατί είναι ευλογημένος από τον Κύριο. Και ό,τι ο Θεός έθεσε, δημιούργησε, είναι δυνατό πραγματικά και θα βρίσκει ιδιαίτερη χάρη πάντα από τον Θεό. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αμετάκλητος, η διαθήκη του. Γι' αυτό και το αίμα του Ιησού τι κάνει, παίρνει το λόγο και τον γεννάει μέσα μας. Και όταν γεννηθεί μέσα, τελείως, έληξε. Όταν γεννηθεί μέσα σου ο λόγος του Θεού, έληξε. Δεν πάει να γίνουν εκατομμύρια καταστάσεις αντίθετες, δεν αλλάζει. Και θα εκπληρωθεί και θα εξουσιάσει το χρόνο τα πάντα, γιατί έχει γεννηθεί από τον Θεό μέσα. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού, το αίμα της Διαθήκης μας βοηθάει να γεννέται μέσα για να μπορεί ο Θεός τι να κάνει, να δηλώνει τον εαυτό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να πάμε και κάτι να δούμε στην Έξοδο σελίδα 115. Αυτό που ο Θεός υπόσχεται στους τελευταίους χρόνους το έκανε και στην αρχή αυτό. Για να το δούμε λιγάκι. Γιατί όλα τα σημαντικά γεγονότα, Έξοδο σελίδα 115, 15 κεφάλαιο 22. Έξοδο 15, 22. Σελίδα 115, Έξοδο 15, 22. Ό,τι έχει να γίνει και είναι σημαντικό γεγονός έχει γίνει. Ας πούμε η απαγή της Εκκλησίας έγινε, είναι η έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, τη σκλαβιά. Το λέει και η λέξη έξοδος, ελευθερία. Για να το δούμε. Και αυτό που υπόσχεται ο Θεός στους τελευταίους χρόνους το έκανε όταν βγήκε ο λαός από την Αίγυπτο. Για να το δούμε. Το βρήκαμε 15-22, το βρήκαμε όλοι. Τότε ο Μωυσής σήκωσε τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά θάλασσα και βγήκαν στην έρημο Σουρ. Και περπατούσαν τρεις ημέρες στην έρημο και δεν έβρισκαν νερό. Και από εκεί ήρθαν στη Μερά και δεν μπορούσαν όμως να πιούν από τα νερά της Μεράς επειδή ήσαν πικρά, γι' αυτό και ονομάστηκαν Μερά. Και ο λαός γκόγγισε ενάντια στον Μωυσή λέγοντας τι θα πιούμε, και ο Μωυσής βόησε στον Κύριο και ο Κύριος του έδειξε ένα ξύλο και όταν το έριξε στα νερά, τα νερά γλύκαναν και εκεί τους έδωσε παραγγελία και διάταγμα και εκεί τους δοκίμασε και είπε «Αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κύριου του Θεού σου και πράττεις το αρεστό στα μάτια του, και δώσεις ακρόαστη στις εντολές του και φυλάξεις όλα τα προστάγματά μου, δεν θα φέρω επάνω σου καμία από τις αρρώστιες που έφερε ενάντια στους Αιγυπτίους, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που σε θεραπεύω». Τι έκανε εδώ πέρα ο Κύριος? Και έπειτα ήρθαν στην Αλίμου και όπου ήσαν 12 πηγές νερών και 70 δέντρα φοινίκων και εκεί στρατοπέδευσαν κοντά στα νερά. Όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, ξαφνικά διψάσαν οι Ισραηλίτες, δεν είχαν νερό. Και ήταν μια πηγή, η πηγή της ημέρα από τα νερά δεν πεινόντουσαν, δεν πεινόντουσαν. Έκραξε ο Μωυσής στο Θεό και ο Θεός τι του είπε? Πάρε αυτό το ξύλο και ρίχνε το μέσα στα νερά. Και τα νερά γλύκαναν, που σημαίνει αυτό το ξύλο είναι προφητικό του έργου του Σταυρού. Και μετά ο λαός ήπιε από τα νερά, που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους ο Θεός εξαιτίας του Χριστού τι κάνει? Θα λύσει τα νερά της ημέρα, τα πνευματικά νερά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για να μπορεί να πιει ο λαός του Θεού και αυτό το νερό σε κάνει δυνατό στην παρουσία του Θεού. Και εκεί πέρα ο Θεός τι είπε? Δεν θα φέρω καμία από τις κρίσεις μου αν εσύ δείξεις σε μένα υπακοή στο λόγο μου, που σημαίνει στη Νέα Διαθήκη αν εμείς μείνουμε πιστοί στο Σταυρό, πιστή στον Χριστό, τότε ο Κύριος τι κάνει? Θα δηλώσει τον εαυτό του εγώ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων. Γι' αυτό 2 εκατομμύρια άνθρωποι, όταν βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο, μετά τους θεράπευσε όλους ο Θεός. Δεν υπήρχε ούτε ένας ασθενής στις φυλές του Ισραήλ, ούτε ένας. Ήτανε 400 χρόνια σκλάβοι, ήτανε σκλάβοι. Προφανώς δεν πηγαίνανε στους γιατρούς των Αιγυπτίων, ήταν σκλάβοι. Οι πιο πολλοί θα ήταν άρρωστοι. Και όταν βγήκανε από την Αίγυπτο, ο Κύριος τους θεράπευσε όλους. Που σημαίνει στη Νέα Διαθήκη υπόσχεται τη μεγαλύτερη θεραπεία στη ζωή μας. Εξαιτίας της προσφοράς του Ιησού Χριστού. Τι πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού? Να έχει πίστη στον Θεό. Και να λύσουμε αυτό που υπόσχεται ο Θεός. Πώς να το λύσουμε? Να το δεχτούμε διαπίστεως και να το λύσουμε με υπακοή, με λόγο προσευχής, με λόγο αφιέρωσης,
με λόγους σταθερότητας, με υπακοή και να το λύσουμε. Γιατί ο Θεός το υπόσχεται στους τελευταίους χρόνους. Να φέρει πραγματικά ισχυρή θεραπεία, γιατί είναι η απόλυτη πηγή όλων των πραγμάτων, καθώς κοιτάμε σε εκείνον και βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Τι κάνει ο Κύριος, υπόσχεται. Εμείς πρέπει να το δεχτούμε και η πίστη μας θα λάβει εντολή από τον Θεό για να μπορεί να λύσει η πίστη. Τι κάνει η πίστη? Λαμβάνει αυτό που έχει ο Θεός και το λύνει. Το πιστεύει, το ελευθερώνει, το ακολουθεί, το βάζει μέσα στο πνεύμα, στην καρδιά μας και το πιστεύουμε και ακολουθούμε με υπακοή αυτό που έχει γεννήσει ο Θεός. Και καθώς το ακολουθούμε, καθώς το πιστεύουμε, ο Κύριος θα δηλώσει τον εαυτό του. Γι' αυτό στους τελευταίους χρόνους τι θα κάνει ο Θεός? Όχι απλά θα δώσει χαρίσματα, αυτό είναι λογικό ότι θα δώσει, τι θα κάνει? Θα δηλώσει τον εαυτό του. Και θα πει, Ελένη, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων. Λένα, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων. Άννα, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων. Εγώ είμαι ο Κύριος ο προμηθεύων. Και πού είναι αυτός ο Κύριος? Δεν είναι μακριά, είναι μέσα μας τώρα. Πού βρίσκεται αυτός ο Κύριος? Είναι μέσα μας. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Κύριο που είναι κοντά μας, πρέπει να ησυχάσουμε στην ανάπαυση. Τι σημαίνει στην ανάπαυση? Να χαρούμε τη σχέση με τον Θεό και να μπορεί η πίστη μας να ακούσει τον Θεό και καθώς η πίστη μας ακούει τον Θεό, να επενδύσουμε και να λύσουμε σε αυτό που έχουμε ακούσει από τον Θεό. Και καθώς επενδύουμε σε αυτό που έχουμε ακούσει με υπακοή, γι' αυτό λέει στον Ιάκωβο, άνθρωπος δίγνωμος δεν μπορεί να λάβει κάτι από τον Θεό. Πρέπει να έχουμε σταθερότητα πίστεως. Γι' αυτό είπαμε όταν ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα του και ήταν μέσα στον τάφο για 3 ημέρες. Μία ομάδα γυναικών. Είχαν αγοράσει αρώματα για να πάνε στον τάφο του Ιησού, μια ομάδα γυναικών. Και στο τέλος, τι κάνανε, συζητούσαν μεταξύ τους. Ποιος λέει θα αποκυλήσει το βράχο και να λείψουμε το σώμα του Ιησού με αρώματα. Γιατί ο βράχος ήταν μεγάλος. Στη θύρα του τάφου υπήρχε ένας μεγάλος βράχος, μια πέτρα. Λέει πώς θα αποκυλήσουμε οι γυναίκες αδύνατες τώρα, πώς θα κυλήσουν το βράχο. Και όταν φτάσανε εκεί έγινε ένα θαύμα. Ο βράχος είχε μετακινηθεί. Γιατί είχε μετακινηθεί ο βράχος? Γιατί ο Θεός είχε υποσχεθεί την Ανάσταση και γιατί αυτές οι γυναίκες είχαν πίστη στον Χριστό. Πήγανε να λείψουν το σώμα του Ιησού με πίστη και αγάπη. Και όταν έχεις πίστη και είχαν στόχο, ποιος ήταν ο στόχος? Να πάνε εκεί που ήταν το σώμα του Ιησού. Όταν έχουμε πίστη, αγάπη στον Θεό και στόχο στη ζωή μας, ο Κύριος τι κάνει? Θα μετακινήσει τον βράχο. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα μετακινήσει τον βράχο. Ο άγγελος μετακίνησε τον βράχο, ο Κύριος. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε πίστη και υπήρχε στόχος. Αυτές οι γυναίκες ξεπεράσανε το φόβο, ξεπεράσανε τα πάντα και είπανε θα πάμε να λείψουμε το σώμα του Ιησού με τα καλύτερα αρώματα. Και η πίστη τους τι έκανε? Δικαιώθηκε, γιατί ο Κύριος ήταν αναστημένος. Που σημαίνει η πίστη δεν προδίδει, πάντα πετυχαίνει, αρκεί να έχει στόχο, αρκεί να αγαπάει τον Κύριο, αρκεί να ακολουθεί τον Κύριο και η πίστη στο τέλος συλλαμβάνει μόνο τα θαύματα του Θεού. Τι κάνει η πίστη? Συλλαμβάνει μόνο το σχέδιο του Θεού που είναι θαυματουργικό. Γι' αυτό ο λαός του Θεού καλείται στους τελευταίους χρόνους τι να κάνει? Να επενδύσει πνευματικά σε αυτό που δεν αλλάζει. Οι αρχές του Θεού δεν αλλάζουν. Η σπορά του Θεού φέρνει θερισμό. Η υπακοή φέρνει ανύψωση. Η προσευχή φέρνει αποτελέσματα. Η υπομονή θα δει το θαύμα. Κάθε σπορά για τον Θεό θα γυρίσει πραγματικά και θα λάβουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό, γιατί ο Κύριος υπόσχεται να δηλώσει τον εαυτό του πιο δυνατά στη ζωή της Εκκλησίας και να πει εγώ είμαι ο προμηθέας, ο θεραπεύων, ο ποιμήν, ο πολεμιστής, ο Θεός της ειρήνης, ο απελευθερωτής. Αυτός είναι ο Κύριος. Θέλει να δηλώσει τον εαυτό του. Καθώς η πίστη μας τον πιστεύει, τον ακολουθεί, επενδύει πραγματικά στο θέλημά του
και αυτό θα γυρίσει πραγματικά, γιατί όλα θα αλλάξουν. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να επενδύσουμε στο λόγο του Θεού που μαρτυρείται από το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι η πίστη μας έχει επίπεδα να εργαστεί. Υπάρχει η εποχή που μας συντηρεί. Αυτά που έκανε ο Ιησούς σε 3 χρόνια δεν τα έκανε στα 30 χρόνια. Που σημαίνει από τα 30 μέχρι τα 33 έλαβε εντολή άλλη πίστη. Που σημαίνει ο Θεός κυβερνάει την πίστη μας, ο Θεός οδηγεί την πίστη μας και αυτός ο Θεός στη Νέα Διαθήκη είναι πολύ κοντά μας. Είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας ζει μέσα μας, ο Ιησούς ζει μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας. Είναι τόσο κοντά μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας. Ο Πατέρας είναι μέσα μας. Ο Υιός είναι μέσα μας. Τι μπορεί να το δεχτεί, η πίστη το δέχεται. Και αφού είναι μέσα μας η απόλυτη πηγή του ουρανού και της γης, είναι μέσα μας τι να κάνει, για να μιλήσει μέσα μας. Η Νέα Διαθήκη είναι η διακονία της ακοής. Αλλά για να ακούσουμε τον Πατέρα πρέπει να ησυχάσουμε. Γι' αυτό σου είπα, χωρίς ανάπαυση δεν μπορείς να ακούσεις τον Θεό. Πώς είναι να το κάνω σαν παράδειγμα. Όταν οδηγείς, ας πούμε, το αμάξι, πρέπει να παρκάρεις, να σταματήσεις για να ακούσεις. Ή σου μιλάει κάποιος στο τηλέφωνο. Όταν τρέχεις με 200 δεν μπορείς να ακούσεις. Είναι λάθος. Πρέπει να ησυχάσεις για να ακούσεις. Γι' αυτό σου τελευταίος χρόνος, η χρόνη θα είναι χρόνη δύσκολη σύγχυση στον κόσμο. Αλλά στους δικαίους θα είναι χρόνοι ανάπαυσης, χρόνοι ησυχίας, χρόνοι για το καλύτερο αύριο στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε διαπίστεως στο Θεό. Και η πίστη είναι υπερφυσικό πράγμα. Ο Θεός μας δίνει σπόρο πίστεως να τον πιστέψουμε, να τον ελύσουμε και καθώς εμείς τον ελύνουμε, τον λύνει και ο ίδιος ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία και στον ουρανό και πάνω στη γη. Και πού είναι αυτή η εξουσία, λέει, όσοι τον δέχτηκαν, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είναι ταυτισμένοι με την πνευματική ζωή. Είναι ταυτισμένοι με την κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό πρέπει να λύσουμε διαπίστεως το αύριο στη ζωή μας. Πώς το λύνουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό μιλάμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον μεγάλο θερισμό που έρχεται. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη καρποφορία που έρχεται. Γιατί αυτό που πιστεύει η καρδιά πρέπει να μιλάει το στόμα. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε προσευχή μας είναι στο θρόνο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου λέει ότι ο καθένας που πιστεύει σε σένα δεν θα ντροπιαστεί. Σε ευχαριστούμε γιατί λες στο Μαλαχία δώσουμε και σπείρουμε. Στο έργο σου εσύ θα ανοίξεις τους καταράχτες, Κύριε, του ουρανού και θα απελευθερώσεις την ευλογία. Η πίστη δέχεται το θέλημα του Θεού, η πίστη το πιστεύει, η πίστη το ετολύνει και ο Θεός εργάζεται και χαίρεται μέσα στη στάση πίστεως. Γι' αυτό είναι ο λόγος του Θεού, οτιδήποτε δεν είναι διαπίστεως είναι αμαρτία. Που σημαίνει και η ταραχή είναι αμαρτία στην ουσία. Αλλά ο Θεός είναι καλός. Που σημαίνει τι γίνεται, πρέπει να ησυχάσουμε και να λύσουμε διαπίστεως αυτό που πιστεύουμε με εξουσία. Που σημαίνει ότι ο Θεός είναι και με το στόμα μας και με την καρδιά μας. Αυτό που πιστεύω πρέπει να το λύσουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ λύνεις το αύριο στη ζωή μας. Καταστρέφουμε κάθε ψέμα, καταστρέφουμε κάθε φόβο, καταστρέφουμε κάθε ανησυχία. Μιλάμε λόγια πίστεως για τον Θεό. Για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί και να, γιατί όταν εμείς μιλάμε θα το μιλήσει ο Θεός μέσα μας. Όταν εμείς λύνουμε θα το λύσει ο Θεός μέσα μας. Και καθώς θα το λύσει ο Θεός και θα γεννηθεί μέσα, τότε αυτό είναι αμετάκλητο να κυβερνήσει, να κυριαρχήσει τα πάντα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί στη στάση πίστεως. Πού μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, όταν υπάρχει έκφραση και στάση πίστεως. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Μαλαχίας, οι ασεβείς θα είναι κάτω από το πέλμα των ποδιών σας. Είναι σαν αυτό που είπε ο Θεός του Μωυσή, θα σε κάνω κεφαλή και όχι ουρά. Που σημαίνει η πνευματική ζωή είναι ηγετική, βασιλική ζωή, όμορφη. Γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας μου. Ο πνευματικός πατέρας.
Και αυτός ο πατέρας τώρα δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά μας. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού έκανε τον Θεό φιλικό στη ζωή μας. Τον έφερε πολύ κοντά μας. Ο Κύριος έφυγε από το Σινά, έφυγε από το ναό του Σολομόντος, έφυγε από τη σκηνή του μαρτυρίου και τι έκανε τώρα, μπήκε μέσα μας. Και μπήκε μέσα μας και έχει ό,τι έχει ο θρόνος του. Το έχει μέσα μας. Ό,τι έκανε ο Χριστός το έχει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει το Κύριος, εγώ φεύγω λέει και το Άγιο Πνεύμα θα πάρει το δικό μου και τι κάνει, θα το εξαγγείλει στη ζωή σας. Τι σημαίνει θα το εξαγγείλει, θα το μαρτυρήσει. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μαρτυρεί τον Χριστό στο Πνεύμα μας και μέσα από το Πνεύμα μας στη ζωή των ανθρώπων. Που όταν εγώ στέκομαι με πίστη και ανάπαυση στο Θεό, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, θα μαρτυρήσει, θα εξαγγείλει αυτό που εγώ πιστεύω, αυτό που εγώ προστατεύω. Γι' αυτό ένας άνθρωπος στο Θεό τι γίνεται, εκτός από ότι ο Θεός τον κάλεσε να ευλογηθεί, τι κάνει, του έχει δώσει και μια μεγάλη άλλη αποστολή. Τον έχει κάνει φύλακα των πνευματικών πραγμάτων. Που σημαίνει τα παιδιά του Θεού έχουν αποστολή να διαφυλάξουν το Άγιο Σπέρμα του Θεού, το Λόγο, για να μην μολυθεί ο σπόρος του Θεού με το θρησκευτικό πνεύμα. Τι κάνουμε, είμαστε φύλακες. Διαφυλάμε το πνευματικό και όταν πάει ένα χέρι θρησκευτικό να το πιάσει, το κόβουμε. Γιατί λέμε μακριά από αυτό, είναι Άγιο. Που σημαίνει τα παιδιά του Θεού είναι φύλακες. Γι' αυτό λέει ο Θεός τον Ιακώβ τον αγάπησε, τον Ισάφ τον εμίσησε. Τι σημαίνει τον εμίσησε. Ο Ισάφ τι έκανε, πούλησε τα πρωτοτόκια. Ενώ ο Ιακώβ δεν τα είχε άλλη στάση για τα πνευματικά. Που ο Θεός σημαίνει διαπίστεως θέλει να διαφυλάξουμε το πνευματικό και να το κρατήσουμε μέσα μας και να πούμε διάβολα μακριά τα χέρια σου γιατί αυτό είναι σπέρμα Άγιο. Δεν πεθαίνει. Είναι σπέρμα ευλογημένο. Δεν χάνεται. Είναι σπέρμα που ζει στον αιώνα. Δεν χάνεται. Γιατί γεννήθηκε από τον Θεό στη ζωή μας. Και ένας άνθρωπος στον Θεό πρέπει να έχει σταθερότητα πίστεως σε αυτά που πιστεύει. Δεν μπορεί να πιστεύω ένα χρόνο κάτι και μετά να πω ότι το έχασα τώρα. Αν το έχασε σημαίνει ότι κάτι σου μπήκε μέσα και στο κρύψε. Πρέπει να το κρατήσεις. Να δουλέψεις, να το διεκδικήσεις, να το πιστέψεις, να το μιλήσεις, να καταστρέψεις τα εμπόδια. Πώς θα τα καταστρέψεις. Με την εξουσία που έχεις. Να σταθείς σαν παιδί του Θεού και να πεις Κύριε μου ανήκει. Δεν συμβιβάζουμε. Είμαι τι, νικητής με τον Κύριο. Δεν υπάρχει τοπάθεια με τον Θεό. Δεν υπάρχει δειλία με τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει σταθερότητα εξουσίας με τον Θεό. Για τον Κύριο τον δυνάμεο. Και ο Θεός δεν θέλει να μείνουμε πιστοί σε κάτι που δεν έχει γεννήσει μέσα μας. Σε αυτό που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας. Σε αυτό να μείνω. Δεν θέλει να μείνω πιστός σε οτιδήποτε βλέπω εδώ, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Σε αυτό που έχει γεννήσει μέσα μου. Γιατί αυτό που γεννήθηκε μέσα μου έχει θέση στη γραφή. Θα το πιστέψω, θα μείνω σε αυτό, θα το μιλήσω πραγματικά και ο Θεός μέσα από τη ζωή μου θα το γεννήσει, θα το δημιουργήσει, θα το λύσει, γιατί ο Θεός υπόσχεται από πίστη σε πίστη. Από δόξα σε δόξα και από αλήθεια σε αλήθεια, γιατί ο λόγος του δεν αλλάζει στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Για να δούμε κάτι στον Ισαΐα λίγο. Σελίδα 982 Ισαΐας, 43 κεφάλαιο Ισαΐας, και στο 18 το πήγαμε, 43-18. Το έχουμε διαβάσει, αλλά θα πάρουμε έτσι μια άλλη έννοια από τον Θεό εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε τον δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια σε δυνατά νερά και έβγαλε άμαξες και άλογα στρατό και Ρωμαίους και εξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έζησε λέει, θα σου πει. Να μην θυμάστε λέει τα προγενέστερα και να μην συλλογίζεστε τα παλαιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει και δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα έναν δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνετρη γη.
τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και τροκάμελια, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμού στην άνετη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός μου που έπλασα για τον εαυτό μου θα εντυγείται, λέει, την ένεσή μου. Τι λέει εδώ πέρα ο Θεός? Εγώ, λέει, κάνω ένα νέο πράγμα. Ποταμούς μέσα στην άνετη γη. Και ξέρετε, όταν ο Θεός, δηλαδή κάθε φορά που κινείται ο Θεός, κάνει ένα νέο πράγμα. Όταν κινήθηκε ο Θεός με τον Ισραήλ, έκανε ένα νέο πράγμα. Κάποιοι το δέχτηκαν, κάποιοι δεν το δέχτηκαν. Ο Ισραήλ το δέχτηκε, οι άλλες φυλές δεν το δέχτηκαν. Οι άλλες φυλές εκεί πέρα. Η κίνηση του Θεού είναι ένα νέο πράγμα. Όταν ήρθε ο Θεός με τον Χριστό, έκανε ένα νέο πράγμα στον Ισραήλ. Κάποιοι το δεχτήκανε, κάποιοι δεν το δεχτήκανε. Όταν ο Θεός κινήθηκε πριν από πολλά χρόνια με ένα καλόγερο, τον Λούθυρο, ένα καθολικό καλόγερο, και το αποκάλυψε την αναγέννηση, τι έκανε ο Θεός? Έκανε ένα νέο πράγμα στην ανθρωπότητα. Εκατομμύρια άνθρωποι δεχτήκανε διαπίστεως την αναγέννηση, σωθήκανε, και εκατομμύρια άνθρωποι μείναν στη θρησκευτικότητα. Κάποιοι το δεχτήκανε, κάποιοι δεν το δεχτήκανε. Πριν από 100 χρόνια ο Θεός κινήθηκε στην Αζούζα, μια εκκλησία στο Λος Άντζελες στην Αμερική, και έδωσε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν οι άνθρωποι να γλωσσολαλούνε. Έκανε ένα νέο πράγμα στον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι το δέχτηκαν, εκατομμύρια άνθρωποι μείνανε στα παλιά, δεν το δέχονται ακόμα. Στα τελευταία 20 χρόνια ο Θεός έκανε ένα νέο πράγμα στον κόσμο. Κάποιοι το δεχτήκανε, κάποιοι δεν το δεχτήκανε. Στους τελευταίους χρόνους ο Θεός θα κάνει πάλι ένα νέο πράγμα. Κάποιοι θα το δεχτούνε, κάποιοι δεν το δέχονται. Που σημαίνει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να ακολουθήσουμε τη ροή του Θεού, διαπίστεως σε οτιδήποτε γεννάει ο Θεός, ακολουθώντας τη φωνή του Θεού, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε τον Κύριο σε όλα τα επίπεδα χάρης και ευλογίας. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε 7 ημέρες. Κάθε ημέρα υπάρχει μια διαφορετική κίνηση του Θεού. 12 μήνες. Το κάθε μήνα κινείται διαφορετικά ο Θεός. Εποχές. Που σημαίνει σε κάθε εποχή ο Θεός κάνει ένα νέο πράγμα. Αν ο άνθρωπος μείνει με το παλιό, δεν μπορεί να ακολουθήσει το καινούργιο. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ακολουθήσουμε διαπίστεως τη ροή του Θεού. Να ακολουθήσουμε διαπίστεως τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Να ακολουθήσουμε διαπίστεως την αύξηση, την καρποφορία που ο Θεός υπόσχεται, καθώς το ακολουθούμε διαπίστεως αυτό. Ακολουθώντας αυτό που γεννάει ο Θεός μέσα μας. Και καθώς ο Θεός το γεννάει μέσα μας, πρέπει να το ακολουθήσουμε, γιατί θα μας φέρει πραγματικά σε ένα περιβάλλον καρποφορίας και ευλογίας, γιατί μέσα στην άνετρη γη ο Θεός κάνει ποταμούς ευλογίας. Μέσα σε μια κατάσταση άκαρπη ο Θεός μπορεί με το Λόγο Του να δώσει ζωή, να δώσει δημιουργία. Πρέπει να πιστεύουμε στο θαύμα του Θεού, όχι με το μυαλό μας, γιατί το μυαλό μας δεν μπορεί να καταλάβει το πώς κινείται ο Θεός. Γι' αυτό στους τελευταίους χρόνους ο Θεός κινείται πιο απλά. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πιο απλά την ύπαρξή Του, ότι είναι ο Πατέρας, είναι ο Φίλος στη ζωή μας, είναι μέσα μας για να μας μιλήσει, αρκεί να Του δώσουμε προσοχή και να καταλάβουμε την αξία Του μέσα μας. Και να καταλάβουμε τις αρχές Του ότι δεν αλλάζουν. Δεν είναι προσωπολήπτης, δεν είναι άδικος, θέλει να μας πληροφορήσει, θέλει να μας μιλήσει για να μπορούμε να ακολουθήσουμε τη δικιά Του βούλη, αυτό που Εκείνος σχεδίασε, και να μείνουμε σε αυτό, γιατί καθώς μένουμε στη βουλή του Κυρίου είναι αμετάκλητη. Γι' αυτό και στους τελευταίους χρόνους ο Θεός υπόσχεται το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Να λύσει μέσα από τον Χριστό αυτό που έχει ετοιμάσει, που είναι έργο δυνάμεως, ευλογίας, ανάπαυσης, ταπεινότητας στη ζωή μας, και να βρούμε χάρη. Γι' αυτό λέει ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε τη δόξα, η δόξα θα κυνηγήσει τη ζωή μας. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Κτίζει Χριστό. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσω τη δόξα. Η δόξα θα με κυνηγήσει. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσω την ευλογία. Η ευλογία θα με κυνηγήσει. Τι πρέπει να κάνω? Να λύσω διαπίστεως τη σχέση μου με τον Θεό.
να λύσω την πίστη μου με τον Θεό. Γιατί ο Θεός υπόσχεται ένα νέο πράγμα έξω από το μυαλό μας που δεν αλλάζει, δυνατό στην πίστη, για αυτούς τους τελευταίους χρόνους θα μας κάνει πολύ πιστούς ο Θεός. Τι σημαίνει πιστός, δυνατός άνθρωπος, να μην συμβιβάζομαι, να μην με νικάει η σάρκα μου, να μην με νικάει η απιστία μου, να μην με νικάνε τα συναισθήματά μου, αλλά σταθερότητα πίστεως. Κύριε, στέκομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα, δηλώνω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι κάνει πίστη, δηλώνει αυτό που ο Θεός δηλώνει. Δηλώνει αυτό που πιστεύει. Και εμείς πραγματικά πρέπει να σπείρουμε το σπόρο της πίστεως για να μπορεί να εργαστεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Αν είπα 10 φορές δεν μπορώ, πρέπει να πω 20 φορές μπορώ τώρα. Πρέπει να φυτέψω το σπόρο μέσα. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε το ακούμε και το φυτεύουμε στην καρδιά μας. Όταν λέω δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό το πάθος, φυτεύω την απιστία και την υπακοή, δηλώνω ότι εγώ με εξουσιάζομαι από το πάθος, με κυβερνάει. Θέλω να πω κάτι για το τσιγάρο, να μην με παρεξηγήσει κανένας. Τι είναι το τσιγάρο, έτσι, μην το πάρει κανένας. Εκατομμύρια άνθρωποι καπνίζουν σήμερα, από μικρά παιδιά όλος ο κόσμος, καπνίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και έχει μπει τόσο δυνατά στη ζωή των ανθρώπων, εκατομμύρια άνθρωποι. Και εγώ κάπνιζα κάποτε. Τι είναι αυτό. Είναι ένα είδωλο που έχει εξουσιάσει τη ζωή των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί, γιατί αισθάνεται ότι με αυτό αισθάνεται μια ικανοποίηση. Είναι ένα ψεύτικο πράγμα που έχει μπει σε εκατομμύρια ανθρώπους και ο Θεός τι λέει. Δεν μας έκανε να καπνίζουμε. Είναι ωραία χωρίς να καπνίζει. Γιατί είναι η φυσική μας ροή. Δηλαδή, αν ο Θεός μας είχε σχεδιάσει να καπνίζουμε, θα είχε κάνει και μια εργασία επάνω μας για να καπνίζουμε. Δεν χρειάζεται να καπνίζει ο άνθρωπος. Είναι ένα είδωλο. Είναι ένα ψεύτικο πράγμα που ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται πλήρης μόνο με τον Θεό, μόνο με τη ζωή του, χωρίς ψεύτικα πράγματα. Που σημαίνει ο Θεός ελευθερώνει από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αμαρτία κάποιος να χάσει τη ζωή του, δεν έχει τέτοια πράγματα, αλλά ο Χριστός έρχεται να σπάσει τα είδωλα από τον κόσμο. Δεν σας κάνει εντύπωση εκατομμύρια άνθρωποι, από μικρά παιδάκια μέχρι 80-90 χρόνια καπνίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχει τόσο φοβερή δύναμη στον άνθρωπο μέσα. Είναι ένα ψεύτικο πράγμα που εξουσίασε κομμάτια που έπρεπε να έχει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός έπρεπε να έχει αυτή την πληρότητα. Και αυτό το ψεύτικο πράγμα εξουσίασε, που σημαίνει αυτό σπάει, φεύγει. Να μην πιστεύει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το τσιγάρο, είναι ένα ψέμα αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς όλα αυτά τα πράγματα, μόνο στηριγμένος με τον Θεό. Μόνο στηριγμένος με τον Κύριο. Τι είναι αυτό που μας βοηθάει να τα ξεπεράσουμε, αυτά είναι η πίστη. Που σημαίνει πραγματικά διαπίστεως μπορούμε να έχουμε νίκες στη ζωή μας. Μην μου παρεξηγήσει κάποιος που καπνίζει, εγώ κάπνιζα. Και ευχαριστώ τον Θεό που όταν με ελευθέρωσε τότε κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει ελευθερία. Δεν μπορούσα να το κόψω, αλλά το καταδίκαζα. Κύριε, δεν τον μπορώ, πάρτο μου. Κύριε, δεν τον μπορώ, πάρτο μου. Κύριε, δεν τον μπορώ, πάρτο μου. Δεν μπορούσα, αναγνώριζα την αδυναμία. Ώσπου ήρθε μία μέρα, μία στιγμή, ήμουνα στο κρεβάτι, είχα τη συνήθεια να καπνίζω στο κρεβάτι. Και καθώς έσβησα το τσιγάρο στο κρεβάτι, μέσα μου ήρθε κάτι που από εκείνη την ώρα τελείωσε αυτό το πράγμα για τη ζωή. Έχουν περάσει 15-17 χρόνια, 20. Μου τον πήρε ο Θεός. Και καφέ πίνω και αισθάνομαι όμορφα γιατί μου το πήρε ο Θεός. Και τότε κατάλαβα ότι έφυγε ένα πράγμα ξένο από τη ζωή μου. Μέχρι τότε δεν το καταλάβαινα. Γιατί θα πει κάποιος τι είναι κακό. Είναι ένα ψεύτικο πράγμα που εξουσιάζει την ψυχή του ανθρώπου και ζημιά του κάνει, γιατί πραγματικά φέρνουν φθορά όλα αυτά τα πράγματα. Πήγαμε με την Άννα τώρα το Πάσχα στον άντρα ενός συναδέλφου και προσευχηθήκαμε στο νοσοκομείο από το τσιγάρο του, είχαν μέσα και πάθει ζημιά ο άνθρωπος. Το τσιγάρο φέρνει προβλήματα. Γιατί είναι ένα ψεύτικο πράγμα στον άνθρωπο. Αλλά με τον Θεό όλα φεύγουνε. Μπορεί ο άνθρωπος να λυτρωθεί, να γλιτώσει από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το έργο του Ιησού είναι έργο ελευθερίας. Πώς θα το κάνουμε, διαπίστεως από τον Κύριο.
Γι' αυτό λέει στην Εβραίος ότι ο Χριστός τι κάνει, είναι αρχιερέας τώρα, όχι κατά την φυλή των Λεβιτών, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Και τι κάνει τώρα, μπορεί να σώζει τους ανθρώπους ολοκληρωτικά. Που σημαίνει το έργο του μπορεί να ελευθερώσει τον κόσμο κατά πάντα. Όχι μόνο στην ψυχή μου και στο σώμα μου, σε όλα τα επίπεδα, καθώς διαπίστως μπορούμε να λύσουμε στη ζωή μας, στην χάρη του Θεού, κάποιος δεν καπνίζει, έχει ένα άλλο πάθος, μια άλλη κατάσταση, ο τζόγος, τα χαρτιά, οτιδήποτε, όλα αυτά. Όλα αυτά καταστρέφουν το ποτό, όλα αυτά τα πράγματα, όλα θεραπεύονται το ποτό, με τη δύναμη του Θεού. Όλα θεραπεύονται με τη δύναμη του Θεού. Δεν υπάρχουν καλά πάθη και κακά. Τα πάθη είναι πάθη, είναι κακά, τέρμα. Ο Χριστός ήρθε να φέρει ελευθερία στον άνθρωπο. Γι' αυτό ήρθε πραγματικά να μπει μέσα μας ο σπόρος της πίστεως και να ακολουθήσουμε τον Κύριο διαπίστεως για να μπορούμε να λάβουμε από ελευθερία σε ελευθερία. Από δόξα σε δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι κάποτε όταν ήμουν στην αρχή νέος χριστιανός και μίλαγα για τον Χριστό. Ερχόταν ο διάβολος και μου βάζει ενοχές. Λέει, καπνίζεις και μιλάς στους ανθρώπους για τον Θεό. Ο διάβολος αυτό κάνει, βάζει ενοχές. Βάζει ενοχές. Μας βάζει ενοχές, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το αίμα του Ιησού μας καθαρίζει από τις ενοχές. Είμαστε παιδιά του Θεού που μπορεί να έχουμε αδυναμίες, αλλά η αγάπη του είναι μεγάλη. Και μπορεί να μας ελευθερώσει και να μας θεραπεύσει, γιατί ο Θεός θέλει σε αυτούς τους χρόνους να έχουμε σοφία. Αν κάποιος δίνει, ας πούμε, το μήνα 200 ευρώ για το τσιγάρο, θα μπορεί να τα παιδί στο σπίτι του αυτά τα 200 ευρώ. Γιατί ο Θεός θα μας κάνει πιο σοφούς. Θα μας βγάλει πράγματα που είναι φθορά στη ζωή μας και θα μας βοηθήσει να επενδύσουμε σε πράγματα που θα γυρίσουν στη ζωή μας. Για σκέψου 200 ευρώ κάθε μήνα, 300 να τα επενδύεις στο σπίτι στη ζωή σου. Πώς θα γυρίσουν αυτά. Γιατί ο Θεός μας κάνει σοφούς. Γιατί αυτή η σφορά είναι η σφορά που δεν φέρνει θερισμό, φέρνει κακό πράγμα. Όταν όμως ο λόγος του Θεού εργαστεί στη ζωή μας, μπορούμε να σπείρουμε και να επενδύσουμε πραγματικά στην αλήθεια του Θεού και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε το νέο του Κυρίου διαπίστεως και να λύσουμε πραγματικά αυτό που ο Θεός υπόσχεται στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Όλα θεραπεύονται, όλα γιατρεύονται, όλα αλλάζουν, όλα κυριαρχούνται από το Λόγο του Θεού, μόνο η πίστη μπορεί να το δεχτεί και να το ακολουθήσει. Τι πρέπει να κάνουμε σαν παιδιά του Θεού, να επενδύσουμε και να σπείρουμε με πίστη επάνω στο Θεό. Και ο Θεός πραγματικά θα σηκώσει τη ζωή μας πνευματικά, θα μας υψώσει πνευματικά και αυτό θα φέρει μεγάλη ευλογία και αλλαγή στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Κάποια πράγματα δεν φεύγουν εύκολα, πρέπει να επιμείνουμε. Και όταν εμείς επιμένουμε σταθερά, στο τέλος θα γίνει το θαύμα. Κάποια πράγματα έρχονται αμέσως, αλλάζουν. Κάποια δεν αλλάζουν αμέσως. Που σημαίνει πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί και στο τέλος ο Κύριος υπόσχεται ένα θαύμα για όλα τα πράγματα στη ζωή. Η πίστη λαμβάνει μόνο θαύματα. Η πίστη δεν αποτυχαίνει. Η πίστη δεν νικέται. Αλλά στο τέλος πραγματικά κυριαρχεί. Γιατί είναι δύναμη εξουσία στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι είναι δύναμη εξουσία στη ζωή μας. Γι' αυτό σαν παιδιά του Θεού πρέπει να επενδύσουμε σωστά. Επάνω στο Λόγο του Θεού, επάνω στην κοινωνία του Θεού για να βρούμε ιδιαίτερη χάρη το Θεό στη ζωή μας. Δηλαδή, τι σημαίνει ο Θεός θέλει να φέρει τα παιδιά του Θεού ώστε να έχουμε την αίσθηση τι κατοικεί μέσα μου. Όταν εγώ συναισθάνομαι την κατοικία μέσα μου, λειτουργώ διαφορετικά, συμπεριφέρομαι διαφορετικά, μιλάω διαφορετικά γιατί έχω την αίσθηση ότι μέσα μου ζει κάτι άγιο. Να το πούμε έτσι απλά, πώς είναι μια μητέρα Άγιος όπως έχουμε τη Μόνικα. Τι κάνει, προσέχει αυτό που έχει μέσα το σπέρμα. Δεν κάνει κινήσεις να μην το πονέσει, να μην το πληγώσει. Προστατεύει τον εαυτό της γιατί μέσα της συναισθάνεται ότι έχει κάτι άγιο. Αν ένα φυσικό παιδί είναι άγιο δώρο, σκεφτείτε τι είναι ο Θεός τώρα. Γιατί και ο Θεός μέσα είναι μια πνευματική γέννηση. Όπως περπατάει η Μόνικα τώρα, πρέπει το κάθε παιδί να περπατάει έχοντας την αίσθηση ότι μέσα του υπάρχει τι, ένα άγιο δώρο. Αφού έχω μέσα κάτι άγιο, πρέπει να μιλάω και άγια. Πρέπει να σκέφτομαι και άγια,
πρέπει να πιστεύω και Άγια, πρέπει να δηλώνω και Άγια, πρέπει να μιλάω με πίστη γιατί διαφυλάω αυτό που έχω μέσα. Τι κάνω, προστατεύω αυτό που έχω μέσα. Και αν πάει κάτι να πειράξει το μωράκι της Μόνικας, τι θα κάνει η Μόνικα? Θα το χτυπήσει να το κόψει. Γιατί θα διαφυλάξει το παιδί της μέσα. Αυτό που έχεις μέσα, οτιδήποτε έρχεται να στο πιάσει, να στο μολύνει, πρέπει να το κόψεις. Τι είναι αυτό που έρχεται? Είναι ο σπόρος της απιστίας, ο σπόρος της αμαρτίας, ο σπόρος του κόσμου. Πρέπει να τον κόψουμε και να κρατήσουμε αυτά που μας υπόσχεται ο Θεός. Αυτά που μας υπόσχεται ο Θεός πραγματικά, γιατί μέσα μας κατοικεί ο Θεός. Και αφού κατοικεί ο Θεός, θέλει να εκφραστεί από τη ζωή μας. Θέλει να μιλήσει στο πνεύμα μας, να πληροφορήσει το πνεύμα μας, για να μπορούμε να έχουμε προσωπικά από τον Θεό μέσα την προσωπική του βουλή. Γι' αυτό ο Θεός μπήκε στον κάθε ένα ξεχωριστά προσωπικά. Για να δηλώσει στον καθένα προσωπικά το θέλημά του. Και ο καθένας πρέπει να σταθεί προσωπικά στον Πατέρα, για να μπορεί ο Πατέρας να γεννήσει προσωπικά τη δικιά του βουλή μέσα, για να μπορεί να καταλάβει ο καθένας το Θεό μέσα του και να μπορεί να μείνει σε αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και του αρέσει να μιλάει, του αρέσει να συμβουλεύει, του αρέσει να καθοδηγεί, του αρέσει να ενθαρρύνει, και ο Θεός τι κάνει? Είναι αυτός που ενθαρρύνει την πίστη μας. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα της σου εμείς συμβιβάζεσαι, προχώρα, πίστευε. Προχώρα, πίστευε. Ενώ ο διάβολος τι κάνει? Σε αποθαρρύνει, το έχασες, τελείωσε, πέθανε για σένα, δεν υπάρχει για σένα, είναι για τον άλλον, είναι για αυτό, εσύ το έχασες. Τι είναι αυτό? Είναι η φωνή του Σατανά. Τι είναι η φωνή του Θεού? Προχώρα, πίστευε, μείνε σε αυτό, εμπιστέψου τον Θεό, επένδυσε στον Κύριο, προσευχήσου στον Κύριο, διαφύλαξε τον εαυτό σου. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Η μια φωνή σε οδηγεί να χάσεις την ευλογία, η άλλη φωνή σε οδηγεί να λάβεις την ευλογία. Γι' αυτό τα πάντα στηρίζονται στη σχέση με τον ουράνιο Πατέρα. Ο Θεός είναι Πατέρας. Είναι φιλικός στη ζωή μας. Και πρέπει να έχουμε θάρρος με τον Πατέρα. Πρέπει να έχουμε οικειότητα με τον Πατέρα. Είναι ο Πατέρας μας. Πρέπει να έχουμε φιλική σχέση με τον Πατέρα μας. Είναι ο Πατέρας μας. Πρέπει να μιλάμε στον Πατέρα μας για να βρούμε χάρη, και εκείνος πραγματικά θα δώσει χάρη στη ζωή μας. Και αυτή η χάρη είναι δυνατή για να μπορούμε να λάβουμε νίκες, ευλογίας και καρποφορίας στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι να κρατήσουμε αυτό το σπόρο που είναι καλό σπόρος. Και να ζητήσουμε από τον Πατέρα να εργαστεί στη ζωή μας. Να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μιλήσει μέσα μας, να πληροφορήσει, να δώσει χάρη μέσα μας. Και μετά η πίστη μας θα πάρει εντολή και θα μιλήσει από τον Θεό. Πρέπει να μιλάμε στον Πατέρα για να μπορεί η πίστη να μιλάει. Όσο μιλάμε στον Πατέρα, μετά η πίστη μιλάει. Δηλώνει, εξουσιάζει, εχμαλωτίζει, λύνει, κυβερνάει, γιατί είναι δύναμη εξουσίας από τον Θεό. Γι' αυτό είμαστε σε μια εποχή θερισμού να λύσουμε αυτό που υπόσχεται ο καλός Θεός στη ζωή μας. Άφθονη σωτηρία, άφθονη ευλογία, άφθονη ευημερία. Πρέπει να πιστέψουμε στα καλύτερα, σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μας. Γιατί αυτό το καλύτερο στους τελευταίους χρόνους θα είναι μια ομολογία για τον Κύριο. Θα είναι μια μαρτυρία για τον Κύριο. Θα είναι μια ευλογία για τον Κύριο για όλα τα επίπεδα, γιατί ο Θεός δηλώνει τον εαυτό του ότι είναι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Ο θεραπεύων το λαό του. Αρκεί και η δικιά μας πλευρά να είναι μια στάση πίστεως και να επενδύσουμε με πίστη στον Θεό. Γι' αυτό θέλω να προτρέψω τα παιδιά του Θεού να προσευχόμαστε. Η Εκκλησία θέλει ανθρώπους προσευχής. Όλοι πρέπει να είμαστε άνθρωποι προσευχής. Όλα περνάνε από την προσευχή, γιατί η προσευχή μας βοηθάει να ακούσουμε και να δούμε πνευματικά. Χωρίς προσευχή γινόμαστε κουφοί, δεν ακούμε. Είμαστε τυφλοί, δεν βλέπουμε. Η προσευχή μας κάνει και να ακούμε, αλλά και να βλέπουμε, όχι φυσικά, πνευματικά. Γιατί η προσευχή μας βοηθάει να λύσουμε το φως του Θεού και να ακούσουμε και να δούμε πνευματικά αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια μας, και αυτό που δεν ακούει το μυαλό μας, αλλά το ακούει το πνεύμα μας. Γι' αυτό η προσευχή μας βοηθάει, γιατί μπορεί να έρθουν πολλές φωνές.
εκατομμύρια φωνές να χτυπήσουν το νου μας. Η προσευχή θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε την καθαρή φωνή του Θεού μέσα μας και σε αυτό θα μείνουμε και θα επενδύσουμε στο όνομα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Θεό. Ο Θεός υπόσχεται ένα μεγάλο θερισμό κακοφορίας. Γι' αυτό ο Θεός Πατέρας είναι Γεωργός, έσπηρε τον Χριστό, έδωσε ένα γιο και την κάνει, θερίζει γιους. Αν ο Θεός είχε δώσει έναν άγγελο, δεν θα μπορούσε να θερίσει παιδιά. Έδωσε γιο, θερίζει γιους. Που σημαίνει κάθε σπορά για τον Κύριο, θα γυρίσει στη ζωή μας και θα βρούμε χάρη το Θεό στη ζωή μας. Να μένουμε πιστοί και ο Θεός θα κάνει το θαύμα, αυτό είναι. Να μένουμε σταθεροί και ο Θεός είναι που κάνει το θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Στερεώνει τους αδύνατους, δίνει μετάνοια στους σκληρές, στις σκληρές καρδιές, θεραπεύει σώματα, ψυχές, πνεύματα, ανοίγει δρόμους, ευλογεί καταστάσεις. Αυτός το κάνει το θαύμα. Να μένουμε πιστοί και αφού το πιστεύουμε να το μιλάμε. Ξέρεις, αν λέω αυτό δεν είναι για μένα, δεν γίνεται. Αυτό που μιλάω το ακούω τώρα και μπαίνει μέσα. Μετά ο σπόρος αυτός μπαίνει μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην πίστη μου και σε αυτό το κομμάτι δεν έχω καμιά αγάπη μετά. Γιατί δεν έχω καμιά αγάπη? Δεν έχω καθόλου, δηλαδή η πίστη μου χάνεται. Γιατί χάνεται σε αυτό το κομμάτι? Γιατί ο σπόρος που βάζω μέσα είναι αρνητικός σπόρος. Να λέω, Κύριε, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να ζήσει, άσχετα με τα προβλήματά του. Πιστεύω, Κύριε, ότι μπορεί να πάρει ζωή. Και φυτεύω μέσα αυτό που πιστεύω. Και σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μετά πιο μπροστά, μετά πιο μπροστά και μετά ο Θεός βλέποντας τη στάση μου θα το γεννήσει, θα το μιλήσει. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός τι έκανε όλο το βράδυ, προσευχότανε και τι έλεγε, προσευχόταν σωστά. Και έλεγε, Πατέρα, σε ευχαριστώ για τα πλήθη που θα έρθουν. Σε ευχαριστώ για τα αυτιά που θα ακούσουν. Σε ευχαριστώ για τα μάτια που θα δούνε. Σε ευχαριστώ για τα δέντρα που θα ξεραθούν. Σε ευχαριστώ για τα δαιμόνια που θα φύγουνε. Και όταν βρισκόταν μπροστά στους ανθρώπους, ήδη ο Πατέρας μέσα του είχαν γεννηθεί τα μάτια να βλέπουν, οι σηκές να ξεραθούν, τα αυτιά να ακούσουν, γιατί ο Πατέρας τα γεννούσε μέσα του, γιατί προσευχότανε σωστά, εμπιστευόμενο στον Θεό. Και μετά αυτό που γεννούσε ο Πατέρας κυριαρχούσε. Γιατί ο Χριστός τι έκανε? Έσπερνε το αύριο και το έβρισκε. Έτσι και εμείς πραγματικά, άσχετα με τα λάθη, αμαρτίες, προβλήματα, πρέπει να τα βάζουμε στο σταυρό, να τα καταδικάσουμε και μετά πρέπει να σπέρνουμε το σπόρο της πίστης της ζωής. Αν ο Θεός κάτι το θέλει, το θέλω και εγώ, τελείωσα. Αν ο Θεός το θέλει και δεν το θέλω εγώ, έχουμε σε αμαρτία μετά, τελείωσα. Είναι αμετάκλητο αυτό. Αφού ο Θεός το θέλει, πρέπει να το θέλω και εγώ. Τι γίνεται διαφορετικά? Και όταν ο Θεός το θέλει, θα είναι καλό και για μένα. Γιατί ό,τι θέλει ο Θεός είναι πάντα καλό και ευλογημένο για τη ζωή μας, γιατί ο Θεός δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Ξέρει πραγματικά να φτιάχνει τα πάντα, ξέρει να θεραπεύει τα πάντα, αρκεί να έχουμε πίστη στον Θεό. Και θα πει κάποιος, πώς μπορώ να αναπαυτώ μέχρι αυτό να πάρει ζωή? Ο ίδιος ο Θεός υπόσχεται την ανάπαυσή του. Μπορώ να αναπαυτώ γιατί ο Θεός μου τη δίνει. Μπορώ να ησυχάσω γιατί ο Θεός μου δίνει την ησυχία. Γιατί όλα είναι δώρο Θεού, αρκεί εγώ τι να κάνω? Να στέκομαι σαν παιδί του Θεού στον Πατέρα. Να μιλάω στον Πατέρα και η προσευχή μου να είναι μόνο στον Πατέρα. Γι' αυτό λέει, ζητάτε τη βασιλεία μου, ζητάτε τη δικαιοσύνη μου και όλα τα άλλα ήδη είναι δοσμένα από εμένα. Ας στηριχτούμε στον Κύριο και θα βρούμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Γι' αυτό αύριο θα πέσουν πολλά κάστρα. Μεθαύριο θα σπάσουν πολλά προβλήματα. Πολλά πράγματα που δεν έχουν λυθεί θα λυθούν. Έρχεται, το θαύμα έρχεται. Πρέπει να το πιστεύουμε. Και να ταυτίζουμε τη ζωή μας με τη σειρά του Θεού. Το θαύμα έρχεται. Η πίστη σου είναι μια δυνατή γροθιά. Και τι κάνει? Χτυπάει. Χτυπάει. Χτυπάει γιατί ο Θεός χτυπάει μέσα από την πίστη. Καθώς εγώ ξέρω να αναπαύομαι και να προχωρώ μαζί με τον Θεό. Αν ο Θεός υπόσχεται κάτι δυνατό, το υπόσχεται. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Ας κρατήσουμε την ανάπαυσή μας στον Κύριο και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν κάποιος καπνίζει, αύριο δεν θα καπνίσει. Θα φύγει το τσιγάρο.
Αν κάποιος πίνει αύριο δεν θα πίνει, θα φύγει το ποτό. Γιατί ο Θεός υπόσχεται νίκη. Δεν υπόσχεται αιχμαλωσία και πρέπει να το πιστεύω ότι πηγαίνω μπροστά. Δεν πηγαίνω πίσω. Δεν πήγαμε σε ένα όχημα που μας πηγαίνει πίσω. Γι' αυτό λέω ο Χριστός είναι οικειβωτό, είναι ένα όχημα που μας πηγαίνει μπροστά. Δεν μπορεί να πηγαίνεις πίσω, πηγαίνουμε μπροστά. Ας το δεχτούμε διαπίστεως ότι πηγαίνουμε μπροστά. Πολλές φορές το μυαλό μας δεν το καταλαβαίνει, τα μάτια μας δεν συμφωνούν, αλλά πρέπει να το δέχεται η πίστη μας και το τι βάζει ο Πατέρας στην καρδιά μας. Και το τι βάζει ο Πατέρας στην καρδιά μας μέσα να το κρατήσουμε και να αναπαυτούμε στο λόγο της πίστεως του Θεού. Είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο. Ευλογώ την Εκκλησία του Χριστού και εύχομαι μεγάλες ευλογίες. Εύχομαι πολύ καρπό. Εύχομαι μεγάλη δόξα από τον Κύριο. Γιατί αυτό υπόσχεται ο Θεός. Και σε αυτό μένουμε, αυτό ακολουθούμε, αυτό πιστεύουμε, αυτό προχωρούμε και κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα τροπιαστεί. Η πίστη δεν τροπιάζει. Αλλά στο τέλος πετυχαίνει αυτό που έχει σχεδιάσει ο Θεός. Έτσι. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε αυτόν τον λόγο που είναι καλός λόγος, θα τονώσει την πίστη μας, θα ανορθώσει την πίστη μας και θα μας βοηθήσει. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γιατί σε αυτούς τους χρόνους που ζούμε ο Θεός κάνει κάτι νέο. Μην κοιτάμε τι έκανε ο Θεός πριν 20 χρόνια. Κάνει κάτι νέο ο Θεός. Και πρέπει να ακολουθήσουμε διαπίστεως το νέο του Θεού. Και θα σας πω κάτι πολύ ωραίο που μου έδειξε ο Θεός. Ο Θεός έχει δεσμευτεί με το αίμα της Διαθήκης. Τι έκανε, δέσμευσε τον εαυτό του. Όταν αναγεννήθηκες και αναγεννήθηκες, σου έδωσε ένα μέτρο πίστεως. Εάν εσύ μένεις πιστός στο αίμα της Διαθήκης, μιλάω για τη Θεία Κοινωνία, τότε ο Θεός τι κάνει, δηλώνει πιστά τον εαυτό του στη ζωή σου. Αν εμείς φύγουμε από το αίμα της Διαθήκης, σιγά σιγά αποτραβάει και ο Θεός τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να τον δηλώσει, να δηλώσει την πιστότητά του. Εμείς μένουμε πιστοί στο αίμα της Διαθήκης και ο Θεός θα δηλώσει πιστά τον εαυτό του στη ζωή μας ως πατέρας, ως ποιμένας, ως θεραπευτής, ως προμηθευτής, γιατί η πίστη στο αίμα τον κάνει και δηλώνει πιστότητα στη ζωή μας. Είναι απλός ο λόγος του Θεού να το κρατήσουμε απλά, γιατί αυτό δεν μπορεί να αλλάξει στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Έτσι, για να κρατήσουμε τον λόγο του. Για να ψάλουμε έναν ωραίο ύμνο, 30.